Αξιούχοι ζητούν να μην γίνουν οι περικοπές. Η κυβέρνηση εξαγγέλει σήμερα μέσω της Αυγής 13η, την οποία είχε αποκηρύξει ο Τσακαλώτος με επιστολή στους δανειστές και μάλιστα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές λέει κάντε τις μειώσεις, η κυβέρνηση λέει έχω χώρο, έχω χώρο πολύ για να μπορέσω να μην κάνω περικοπές ή να δώσω μια 13η ή να βελτιώσω τις συντάξεις κυρίας ή να δώσω ένα επίδομα τύπου 13ης ή τύπου επιδόματος ΕΚΑΣ. Και όλα αυτά έρχονται, κύριε καθηγητά, και ξεκινώ από εσάς γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία το θέμα, να δοθεί μια κινητικότητα στο θέμα των συντάξεων, το πρώτο θέμα και η Αυγή σήμερα. Να ελάτε. Πούμε, κύριε Αυτιά, ότι η κυβέρνηση πρόσφατα πριν 10 μέρες ψήφισε ότι οι περικοπές θα γίνουν. Οι περικοπές θα γίνουν από τις κύριες συντάξεις, τα τρία σενάρια, με την προσωπική διαφορά, είναι ο νόμος 45-49. Έτσι. Και μάλιστα, ενώ είχε ψηφιστεί η περικοπή πριν 7 μήνες, με το νόμο 44-72, τους ξαναέβαλαν οι δανειστές, ξαναψήφισαν και είναι η σελίδα και ο πίνακας που λέει ότι από τις κύριες συντάξεις οι συνταξιούχοι θα χάνουν 1.400, από τις επικουρικές συντάξεις θα χάσουν 232, οι συνταξιούχοι του δημοσίου θα χάσουν 1.121, θα υπάρξει το πάγωμα και για το 19 των συντάξεων και θα χάσουν 100 εκατομμύρια και θα υπάρξει και η αύξηση των εισφορών. Άρα λοιπόν, υπάρχει ένα κείμενο εθνικό, ο νόμος ο τελευταίος, πριν 10 μέρες, είπαμε το νούμερο και ψήφισαν οι 153 ότι ξαγίνουν οι περικοπές οπωσδήποτε. Και έχουμε και ένα κείμενο το οποίο ανήμερα που έβγαλε το τετρασέλιδο το Eurogroup, είναι ένα αγγλικό κείμενο, είναι η έκθεση συμμόρφωσης Ιούνιος του 18 που μέσα λέει ότι οι περικοπές που ψηφίστηκαν με αυτό το νόμο και με τον προηγούμενο θα γίνουν οπωσδήποτε. Τώρα, η κυβέρνηση έχει δύο κείμενα. Έχει κατά πανηγυρικό τρόπο δεσμευτεί ότι θα κάνει τις περικοπές, ότι θα φύγουν 3 δις από τους συνταξίους και θα πάνε στα κρατικά ταμεία ή στα ταμεία των δανειστών. Και τώρα, η φιλολογία, η υπενιγμή, οι φιλοσοφίες, ότι εμείς που ψηφίσαμε με δεύτερο ταπεινωτικό τρόπο τις περικοπές τόσης ποσότητας, τόσου αριθμού, εμείς μαχόμεθα να μην το κάνουμε, μπορεί να γίνει σαν αυτό που έκανε το απαράδεκτο. Παίζονται βρώμικα παιχνίδια σε βάρος των ακριτών των νησών μας. Διότι αν διαβάσουν και αυτοί που σπεύσανε και επιβράβευσαν τον κύριο Πρωθυπουργό που ανέλαβε να κάνει νησά Αλκαζάρ, νησά Πάρκιν, τα 5 ακριτικά νησά που έχουν φάει όλο το στραπάτσο αυτού του προσφυγικού γήματος, να το ξανασκεφτούν και να διαβάσουν το κείμενο που υπέγραψε ο κύριος λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό, Μέρκελ. Να σταθούμε. Άρα, να επανέλθουμε στις περικοπές. Έχουμε δύο πράγματα. Μισό λεπτό. Φίλες και φίλοι, λέει ο καθηγητής. Ότι υπάρχουν ψηφισμένοι νόμοι. Απ' τη μία έχουμε τους ψηφισμένους νόμους και αυτό που είπε την προηγούμενη Πέμπτη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι αν δεν μειώσετε συντάξεις, δεν θα έχετε διαβατήριο για τις αγορές. Το δεύτερο, κυρία Νικολοπούλου, είναι. Όχι, και ότι έχετε τον κύριο Πετρόπουλο, κύριε Αυτιά. Ναι. Τον κύριο Πετρόπουλο. Με τον πρώτο νόμο, τον 44-72, ναι, αλλά και τον νόμο Κατρούγκαλ, που λέει εγώ, Υπουργός Εργασίας, θα κάνω τις περικοπές και πρέπει να ενημερώσω όλους τους συντάξιους. Με τον υπανυπολογισμό. Που θα υποστούν. Έτσι. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 17 του προηγούμενου τόσες περικοπές. Άρα λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για τις περικοπές. Αυτό είναι το τώρα, ένα. Τι παιχνίδια παίζονται, τι υπενιγμοί. Επειδή τα λέμε όλα εδώ. Είναι άλλο θέμα. Μπράβο. Επειδή δεν τα μας ενδιαφέρει αυτό. Επειδή λοιπόν τα λέμε. Τις ενημερωτικές εκπομπές της ποιότητας του κύρους και της δικής σας και των άλλων συναδέλφων σας. Εδώ είναι το θέμα. Τώρα. Ότι πρέπει εμείς να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αν η κυβέρνηση στο παραπέντε δώσει γεύματα σε αυτούς που θα χάσουν συντάξεις, να ξέρουν οι συνταξιούχοι ότι άλλοι θα χάσουν συντάξεις και άλλοι θα πάνε τα συσίτια. Δεν θα είναι ίδιοι. Μάλιστα. Άρα απ' θα έχουμε μία, λοιπόν, πολύ κόσμο που θα χάσει. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε το ένα σκέλος των υποχρεώσεων έναντι των δανειστών. Έτσι. Και τις ψηφισμένες μειώσεις. Και απ' την άλλη, κυρία Νικολοπούλου, έχουμε τι. Λέει η κυβέρνηση, έχω ένα δημοσιονομικό πλεονέκτημα. Με βάση τους φόρους που έβαλα, τους πολλούς, έχω ένα υπερπλεόνασμα και μέρος αυτού του πλεονάσματος θα το δώσω. Με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ποιοι είναι αυτοί οι τρεις διαφορετικοί τρόποι, λοιπόν, οι οποίοι από χθες ισχύουν?
Πριν πούμε τους τρόπους αυτούς, να πούμε το εξής πάνω σε αυτά που πολύ σωστά είπε ο κύριος καθηγητής και πάρα πολύ ωραία και με εξαιρετικά αναλυτικό τρόπο. Επιστημονικό τρόπο. Ακριβώς. Πέρα από ότι στη διγλωσία λοιπόν της κυβέρνησης βάζει τέλος, ξέρετε, το ίξις αφίξις του θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε, τα τρία σενάρια, τα τέσσερα σενάρια, τελικά τι θα εφαρμοστεί, αν θα εφαρμοστούν οι περικοπές με τον τρόπο που μάθαμε. Βάζει τέλος και ο επικεφαλής του Δούνου του εδώ στην Αθήνα, ο οποίος δήλωσε ξεκάθαρα ότι οι περικοπές και το συντάξεων το 19 αλλά και το αφορολόγητο το 20 θα εφαρμοστούν κανονικά. Έτσι και αλλιώς. Δηλαδή ο άνθρωπος το έθεσε ξεκάθαρα. Το πω όπως το είπε, όλοι μου. Οι ελληνικές αρχές ήταν ξεκάθαρες. Το δήλωσε ο επικεφαλής. Δεν χρειάζεται να μου το όνομά του. Μην χάσουμε χρόνο τώρα. Τι λέει λοιπόν. Οι ελληνικές αρχές. Με εισαγωγικά δική του φράση στην συνέντευξη που ήταν ξεκάθαρο στο προχωρήσεων στο μέτρο των περικοπών των συντάξεων. Τελεία εδώ. Και λέει και κάτι όμως, άλλο, ότι το όποιο παραστράτημα σε αυτές συγκεκριμένα τις περικοπές που βεβαίως δημιουργούν και όλο το θόρυβο αυτό και το πρόβλημα στην κυβέρνηση, ομολογουμένως, το όποιο παραστράτημα λοιπόν σε αυτά θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο άνοιγμά μας στις αγορές. Είναι ξεκάθαρος. Απ' τη μια λοιπόν έχουμε τη δέσμευση της εφαρμογής αυτών των μέτρων και απ' την άλλη έχουμε υπουργούς. Είναι νόμος. Τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μιλάει για μια αλλαγή. Μπορούμε να έχουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι θα έχουμε ένα δημοσιονομικό, συγκριτικό κλπ. Να το πούμε και αυτό όμως, γιατί είναι αυτό που με ρωτήσατε πριν. Είναι αυτό, ένα λοιπόν, τύπου επιδόματος που δώσανε το 16 και το 17. Τάξη, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Υπάρχει μια παραφιλολογία γύρω και από αυτό. Δεν ξέρουμε τελικά αν θα γίνει έτσι.